χίλιες φορές να ζήσαμε να ζούσαμε με δαδιά και χίλιες φορές να είχαμε απλούστερα και λιτότερα ζωή. Ή τώρα που ακούμε καθημερινώς το θα πληρώνουμε ακριβά, πολύ ακριβά, τον ψεύτικο αυτοπολιτισμό μέσα στον οποίο ζούμε. Και το αισθανόμαστε μόνο όταν ο θάνατος, ο τεχνικός θάνατος που προέρχεται από τον τεχνικό πολιτισμό επισκέπτεται το περιβάλλον της οικογένειας μας. Κινδυνεύουμε ως άτομα. Κινδυνεύουμε από επιδημία. Θα έρθει επιδημία. Οχ, 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 οχ. Έρχεται. Έρχεται επιδημία, όχι γρήπη σαν τη γρυπούλα αυτή που πέφτει στα κρεβάτια και αυτός, αλλά σύμφωνα με την Αποκάλυψη έρχεται επιδημία με ένα περίεργο όνομα ασθενείας που θα εκμηδενήσει, θα εξευτελίσει τους γιατρούς, θα εξευτελίσει τα φαρμακεία, τα πάντα, σκούπα ηλεκτρική. Τι να μας κάνει ο Θεός? Προσευχή δεν κάνουμε, Αγία Γραφή δεν διαβάζουμε. Πορνίες και μοιχείες και διαζύγια και ακαθαρσία, σκουλίκια βρωμαράκια ακάθαρτα. Έρχεται επιδημία. Θα σαρώσει τον κόσμο ολόκληρον, σκούπα ηλεκτρική. Και όπως τον Παγκόσμιο Πόλεμο των Πρώτων, είτε η γρήπη εκείνη που εσάρωσε την Αθήνα ολόκληρο και χιλιάδες έπεσαν μέσα στα απέθαναν, ούτω πως έρχεται εξανατολών. Φοβερό επιδημία, η οποία κινδυνεύομαι, αδελφοί μου. Κύριε Λάησο, στα γόνατα, στα άρωματα, στην προσευχή.